Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζει η Πυγμαλίωνος Χριστίδη, η οποία πολύ πριν ξημερώσει βυθίζει στο σκοτάδι, προφανώς λόγω λάθους του χρονοδιακόπτη, ο οποίος κλείνει τα φώτα πριν ακόμη χαράξει. Εκτιμώ μπορεί να μην είναι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά καλό θα ήταν οι πολίτες, όπου υπάρχει αυτό τέτοιο πρόβλημα, να μας ειδοποιούν στο τμήμα ηλεκτρολόγων, στο τηλέφωνο 27388, για το λόγο ότι κάποιοι χρονοδιακόπτες είναι ρυθμισμένοι να κλείνουν κάποια συγκεκριμένη ώρα. Οι μέρες μικράναν μέχρι πρότινος, τώρα άρχισαν να μεγαλώνουν. Σίγουρα οι χρονοδιακόπτες αυτοί θέλουν κάποια ρύθμιση. Στη συγκεκριμένη περιοχή που μου λέτε, ίσως να μην έχει γίνει η ρύθμιση, να σβήνουν λίγο αργότερα. Παρέμειναν έτσι, δεν το γνωρίζαμε το πρόβλημα, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Δεν ξέρω αν ειδοποιήσαν τα παιδιά κάτω και δεν ανταποκρίθηκαν, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά θα κοιτάξω σήμερα αύριο να πάει κάποιο συνεργείο να δει τους διακόπτες, να παρατείνουμε λίγο την ώρα αφής, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει και σε άλλες περιοχές όπως μας λέτε? Αυτό παρουσιάζεται συνήθως άνοιξη και φθινόπωρο. Όταν αλλάζουμε πλέον, δηλαδή μικραίνουν κατά πολύ οι μέρες μετά από το καλοκαίρι, και επειδή εμείς έχουμε ρυθμισμένα τα φώτα για τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι μεγάλες ημέρες, οπότε ξεκινάνε αργά, και όταν το χειμώνα ξεκινήσουν αργά καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε μία ή δύο ώρες σκοτάδι. Προσπαθούμε όσο γίνεται νωρίτερα να αλλάζουμε τους χρονοδιακόπτες ώστε να ανάβουν πιο αργά και πιο νωρίς και να σβήνουν πιο αργά το πρωί, για να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε πολλές περιοχές, ίσως τα παιδιά ξεχνιόνται, αλλά έχουμε και πάρα πολλή δουλειά, γιατί ο διευρυμένος Δήμος τώρα με τη Σταυρούπολη έχει σε έκταση, είναι πάρα πολύ μεγάλος και μας ταλαιπωρεί και τρώει πάρα πολλές μέρες για το συγκεκριμένο τμήμα των ηλεκτρολόγων, για αποκαταστάσεις και για τέτοια προβλήματα επιδιόρθωσης και λειτουργίας του φωτισμού. Το θέμα έφτασε στο κανάλι μετά από διαμαρτυρία γυναίκας, η οποία μάλιστα δέχτηκε επίθεση από άγνωστο στο σκοτεινό δρόμο στις 7 παρατέταρτο το πρωί, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της, από τον οποίο ευτυχώς κατάφερε να ξεφύγει. Πάντως το θέμα με τους χρονοδιακόπτες, όπως παραδέχεται και ο κύριος Σπυριδόπουλος, απασχολεί πολλές περιοχές και καλό θα είναι οι δημότες να ενημερώνουν την τεχνική υπηρεσία, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται έγκαιρα.